Το έθιμο των ταυροδρομιών στους δρόμους της Παμπλώνας συνεχίστηκε και φέτος, χωρίς να λείψουν οι τραυματισμοί, αλλά ούτε και διαμαρτυρίες ακτιβιστών που θεωρούν το έθιμο βάρβαρο και βάναυσο. Οι ταύροι ορμούν πάνω στους ανθρώπους που τρέχουν μαζί τους στους δρόμους της Παμπλώνα, ψηφώντας τον κίνδυνο που επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο με θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς. Η κάμερα κατέγραψε τους τρεις τραυματισμούς που σημειώθηκαν κατά τη φετινή δεύτερη ημέρα των ταυροδρομιών. Ένας από τους ταύρους τρύπησε στην πλάτη και έριξε κάτω τον νεαρό που βρέθηκε μπροστά του. Ένας δεύτερος τραυματίστηκε στο χέρι και ένας τρίτος στο κεφάλι αφού τον πάτησαν οι ταύροι. Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ είχαν τραυματιστεί 3 ακόμα άτομα. Από το φετινό φεστιβάλ Σαν Φεμίν δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις των ακτιβιστών. Δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στην αρένα μετά την εμψυχρό δολοφονία ενός από τους ταύρους από το Ματαντόρ. Ο ένας από τους ακτιβιστές ξάπλωσε πάνω στον νεκρό ταύρο πριν απομακρυνθεί από τους άλλους Ματαντόρ. Το τρέξιμο μαζί με τους ταύρους ξεκινά στις 8 κάθε πρωί και συνήθως διαρκεί 3 έως 5 λεπτά. Συνολικά σε 9 ημέρες του φεστιβάλ διεξάγονται 8 αγώνες.